σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα και για μένα και για όλους τους Ολυμπιακούς. Χάσαμε ένα δικό μας παιδί, ένα πολύ καλό Ολυμπιακό, έναν αδελφό, μπορώ να πω, χωρίς επιφύλαξη. Τον αγαπούσαν όλα τα παιδιά και στη θύρα 7. Το Βασίλη το Ρουμπέτη. Αύριο είναι η κηδεία του στο τρίτο νεκροταφείο. Οπότε δεν έχω και πολύ όρεξη για πλακίτσες. Κάτι να πάρω τον καφέ μου γιατί τον ξέχασα. Λοιπόν, αυτά χωρίς πολύ λόγια για το φίλο μας τον Βασίλη και αδελφό. Να πάμε τώρα στο παιχνίδι που έγινε προχτές που γελάει ο κόσμος. Ξεφτυλιστήκατε. Κάτι τέτοια παιχνίδια εμένα με κάνουν ακόμα πιο υπερήφανο. Παρακαλάγατε τους διαιτητές ότι δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο το 15-0, το 16 κτλ. Τι 15-1, τι 16... Τι 15-0, τι 16-0, τι 16-1. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλατε να φύγετε παρθένες. Λοιπόν, απέδειξε ο Ολυμπιακός με τόσες απουσίες, έτσι. Είδατε τα χάλια σας. Και στο δεύτερο δεκάλεπτο και μέχρι το τέλος. Εδώ πήγατε να μετρήσουν καλάθι, παιδιά, επειδή η μπάλα από πίσω χτυπάει στο ρολόι. Πήγα να μετρήσω το καλάθι και έδωσε και φάουλ. Λοιπόν, εντάξει, νικήσατε. Απλά έκανα ένα λάθος εγώ που προχτές έβαλα ένα βίντεο με τα εγκλήματα που έχετε κάνει. Αυτό που έγινε προχτές, το έγκλημα με την αποβολή του Γόκα που τον σπρώχνει άλλος με τον νόμο, πέφτει κάτω και του δίνει αποβολή, ξεπερνάει τα όρια. Δεν πειράζει, ακούστε κάτι, βαζέλια. Όλο το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, πρώτοι δεν ήσασταν. Ήρθατε στον Πειραιά, σας γαμίσαμε, δεν πήρατε πρωτάθλημα. Και δεν γαμίσαμε μόνο εσάς, και τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Έτσι. Τώρα να σας πω τι μαλάκες είστε. Και πανηγυρίσατε τη δεύτερη θέση. Τώρα πανηγυρίσατε την πρώτη νίκη μετά από 3,5 χρόνια. Στο ΟΑΚΑ. 3,5 ολόκληρα χρόνια, 6-0 ήταν το σκορ, στο ΟΑΚΑ. Και νικήσατε χτες με τα εγκλήματα της Μούμιας, του Αναστόπουλου, του Παναγιώτου. Τώρα ο Τηγάνης έχει περάσει τα όρια. Δεν πειράζει. Πάλι την πούτσα θα τη φάτε. Ελάτε την Κυριακή. Ελάτε. Εγώ, κοιτάξτε, μην έρθετε με την όπισθεν. Πουλάγατε μαγιά. Δεν πουλάγατε και μαγιά. Μην μου έρθετε με την όπισθεν. Κανονικά να μου έρθετε. Όσον αφορά και τα εισιτήρια, δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Ρέτα να φάτε μια πουτσα, να πω ότι θα παίζει και ο Γουόκα, που δεν έφαγε τρεις αγωνιστικές που νομίζατε. Θα παίξει. Παίζει και ο Σλούκας. Θα παίξουν όλοι, μη σας διάζει. Όλοι θα παίξουν. Και την Πέμπτη, εκεί που θα κάναμε το 3-0 και θα είμαστε στο ΣΕΦ, θέλετε να πανηγυρίσουμε μέσα στα μούτρα σας. Θα γίνει και αυτό. Ό,τι θέλετε. Δεν χάλαμε χατήρι. Αλλά πέστε μου, είστε τόσο ικανοποιημένοι που αντί να γίνει 15-0 έγινε 14-1, δηλαδή χαίρεστε. Καλά, εσείς χαίρεστε βέβαια. Γι' αυτό καμιά φορά που μου λέτε τα και όλο τα ίδια λες, γι' αυτό εγώ έχω ένα παράπονο ακόμα από τον Ολυμπιακό, όχι από τον Τσίμα, από αυτό που ήταν πρόεδρος που σας έσωσε από τη Β' Εθνική το 1975. Μουνόπανα. Μουνόπανα. Λοιπόν, χαρείτε τώρα λιγάκι, χαρείτε. Να βγαίνετε έξω και να λέτε, πω πω, είμαστε 14-1. Δεν είμαστε 15-0. Και να αγκαλιάζεστε. Μπράβο. Μην χάσετε τους προέδρους σας, ούτε το μαλακατέ. Αυτό το μεγάλο τον ηγέτη, το μαλακατέ, μην το χάσετε. Όπως επίσης μην χάσετε και τους άλλους. Και τον Αλαφούζο. Και τον άνθρωπο τον Γιαννακόπουλο, παρόλο που του πήγατε στο σπίτι και τον βρίζατε, μην τον χάσετε. Με αυτούς να μείνετε. Αλαφούζος, καταλαβαίνετε τι λέω, Αλαφούζος, μετά που έβαφε τα κάγκελα, βάφατε, ωραία.
Το μαλακατέ. 105 τίτλους Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός 8 ή 9. Μην τους χάσετε αυτούς, ρε παιδί. Πού να βρείτε άλλους τώρα. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας είπα. Αυτά τα λέμε συνέχεια. Εδώ χάσαμε ένα φίλο μας. Έναν αδελφό, ένα πολύ καλό Ολυμπιακό. Σας το είπα, αύριο το κηδεία του στις 1 το μεσημέρι στο τρίτο. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές. Να πω ότι τα διαρκείας του Ολυμπιακού, παιδιά, γίνεται ένας χαμός.